Κυρία Δάφνη Γκούγου, έχει το λόγο. Καλησπέρα, Δάφνη. Έχει το λόγο. Καλησπέρα, καλησπέρα Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κούρκουλα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά την εκτίμηση που έχει κάνει ο Ζουλ Κεπέλ, λέγοντας ότι στην ουσία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στηρίζονται στη μία αποδυνάμωση βασικά του Ιράν, και το οποίο εκτιμούσε ο ίδιος ότι έχει άμεση σχέση με τις κινήσεις που κάνει το Ισραήλ. Άρα δηλαδή, αν μια αποδυνάμωση πιθανόν του Ιράν θα φέρει και αλλαγή στην γενικότερη κατάσταση στο Λίβανο. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη αφορά το Λίβανο σαν χώρος που στεγάζει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων και είναι και ένας από τους αποδέκτες μεγάλης ενίσχυσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε με την εμπειρία σας ότι ίσως υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης των σχέσεων και της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίσιμη αυτή φάση που περνάει το Λίβανο? Για την πρώτη σας παρατήρηση, ειλικρινά είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον για μένα, να προβλέψω τι θα γίνει από εδώ και πέρα όσον αφορά την επιρροή του Ιράν στην περιοχή. Αυτό όμως που διαπιστώνω είναι ότι αν κοιτάξουμε πίσω τα τελευταία 20 χρόνια, ο ρόλος και η επιρροή και η δύναμη του Ιράν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, έτσι όχι μόνο στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, έχει αυξηθεί με ρυθμό γεωμετρικής πρόοδου. Όταν βλέπει κανείς σήμερα να εκτοξεύονται πύραυλοι από την Ιεμένη, από το Ιράκ, από τη Συρία, εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες όλες αυτές είναι πολιτοφυλακές που είτε οργανώθηκαν ή όσο στηρίζονται από το Ιράν, τότε εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ξέρω αν κάνει κάτι φοβερό το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ και εξασθενήσουν το Ιράν, αλλά βλέπω το Ιράν να γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Τώρα, βεβαίως, μια εξασθένιση του Ιράν ή μια στροφή του Ιράν σε πιο μετριοπαθείς θέσεις, βεβαίως αυτό θα είχε άμεσες επιπτώσεις στο Λίβανο. Διότι σήμερα εργαλειοποιείται, ας πούμε, ο Λίβανος και η Χεζμπολά για την εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υπογράψει συμφωνία και είχε πείσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ομπάμα, να την υπογράψει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα προσέγγισης μεταξύ Δύσης και Ιράν. Η συμφωνία αυτή καταργήθηκε μέσα σε μια μέρα από τον Τραμπ, όταν βγήκε πρόεδρος, και έκτοτε οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί. Δεν μπορώ όμως να κρίνω, ακούγονται πολλά για την εσωτερική ανισορροπία τις εσωτερικές αντιδράσεις εναντίον του καθεστώτος, για τις οικονομικές. Αλλά ξέρετε, αυτά τα ακούω πολλά χρόνια και είμαι λίγο επιφυλακτικός αν δεν τα δω να υλοποιούνται. Φαντάζομαι ότι τώρα, όπως εξάλλου έχει γίνει και στο Ισραήλ. Δηλαδή, στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή ο πόλεμος που γίνεται εναντίον του Λιβάνου έχει συσπηρώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις γύρω από τον Νετανιάχου και λίγο και γύρω από τους ακραίους. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο θα ήταν φυσιολογικό να έχει συμβεί και στην κοινωνία του Ιράν. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια δίνει μεγάλη βοήθεια και για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες και στο Λίβανο, κυρίως για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες, είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Απ' την άλλη, λένε αυτοί που μας κατηγορούν, δηλαδή η Χεζμπολά και αυτοί που δεν θέλουν την Ευρώπη, λένε ότι δίνεται ακόμα περισσότερα σε όπλα στο Ισραήλ. Δηλαδή δίνεται, ξέρω εγώ, 3 δισεκατομμύρια, διάβαζα ένα άρθρο πριν από λίγο, 3 δισεκατομμύρια έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους Παλαιστίνιους, στο Λίβανο κλπ. Βοήθεια και έχει πουλήσει όπλα 8 δισεκατομμύρια. Λέω τώρα ένα αριθμό έτσι. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν δυνάμεις στον αραβικό κόσμο οι οποίες είναι αντιδυτικές και θα κάνουν ό,τι μπορούν να αποτρέψουν μια προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβάνου. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις
ιδίως στην Λιβανέζικη κοινωνία και όχι μόνο οι χριστιανοί, οι οποίοι, επειδή ακριβώς ο Λίβανος είναι ίσως και η τελευταία δημοκρατία, όσο και αυτό φαίνεται παράξενο, είναι η πιο καλή δημοκρατική χώρα στον αραβικό κόσμο. Που γίνονται εκλογές, που υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, που υπάρχει ελευθερία τύπου, ακόμα και σήμερα. Άρα θέλω να πω ότι το δυτικό πρότυπο της κοινωνίας είναι ελκυστικό για τους Λιβανέζους. Αλλά υπάρχουν και αντίρροπες δυνάμεις. Και εκεί επισέρχεται, ας πούμε, το θέμα του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, τα οποία στρέφει ένα μεγάλο μέρος των πληθυσμών αυτών εναντίον της Δύσης, που θεωρείται πολύ φιλοϊσραηλινή. Άρα δεν βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διηρημένη σε 100 κομμάτια για το θέμα της Μέσης Ανατολής. Άρα δεν νομίζω, είναι ήδη θαύμα και πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας που η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ακόμα την ενότητά της στο θέμα της Ουκρανίας και ελπίζω να συνεχίσει, αλλά στο Μεσανατολικό ποτέ δεν είχε κοινή θέση και δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκτήσει τώρα. Άρα δεν μπορεί να έχει και ρόλο.